Σήμερα στο Masterclass ετοιμάζουμε κυπριακές πίτες με το πιο νόστιμο ψητό χοιρινό, φασόλια χάντρες με σπιτικό καπνιστό ψάρι και παραδοσιακά στριφτάρια με λουκάνικα και χαλούμι. Τα μαθήματα μαγειρικής στο Masterclass τα έχουν όλα. Τις πιο νόστιμες κυπριακές πίτες με τρυφερό χοιρινό, τα τέλεια φασόλια χάντρες με πορτοκάλι και τζίντζερ μαζί με σπιτικό καπνιστό ψάρι και παραδοσιακά στριφτάρια με λουκάνικα και χαλούμι. Όσες φορές κι αν μαγειρέψουμε ζυμαρικά, ποτέ δεν βαριόμαστε. Πάντα υπάρχει ένα καινούργιο σχέδιο, μια καινούργια γεύση, έχουμε καινούργια υλικά και μπορούμε να τα συνδυάσουμε και να κάνουμε κάθε φορά μια διαφορετική μακαρονάδα όπως αυτή που θα κάνουμε σήμερα. Ωραία παραδοσιακά στριφτάρια, ζυμωμένα, με λιαστή ντομάτα και ελιά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε σαν βάση ένα πολύ ωραίο ζυμαρικό. Μετά, πολύτικα λουκάνικα, τα οποία έχουν έντονη γεύση και γίνονται ακόμη πιο νόστιμα όταν τα ξεροψίσουμε, όταν τα σοτάρουμε εδώ για αρκετή ώρα για να αποκτήσουμε θεία γεύση. Και μία πιπεριά έκπληξη. Με όλα αυτά συνθέτουμε μια ωραία μακαρονάδα. Πάμε να δούμε βήμα-βήμα πώς θα ετοιμάσουμε αυτή τη σάλτσα και πώς μετά θα βράσουμε τα ζυμαρικά για να τα ενώσουμε για να κάνουμε αυτή την ξεχωριστή πικάντικη μακαρονάδα. Και εδώ τώρα στο αντικολλητικό τηγάνι ξεκινάω κλασικά σοτάροντας κρεμμύδι σε ελαιόλαδο, αρκετό κρεμμύδι κομμένο σε λεπτά φετάκια, και μέχρι να ζεσταθεί το κρεμμύδι πάμε στα λουκάνικα, γιατί αυτό είναι το επόμενο υλικό που θα ρίξω μέσα στο τηγάνι. Εδώ έχουμε πολύτικα λουκάνικα που έχουν ωραία γεύση, έχουν μπαχαρικά και γίνονται ακόμη πιο νόστιμα όταν τα σοτάρουμε. Είτε τα ετοιμάσουμε στη σκάρα, είτε τα ψήσουμε στο γκριλ ή τα σοτάρουμε με αυτόν τον τρόπο, αν τα ψήσουμε πολύ καλά και ξεροψηθούν, γίνονται απλά συγκλονιστικά. Γι' αυτό και εγώ θα τα κόψω σε πολύ μικρά κομματάκια, σε λεπτές φέτες, γιατί μιλάμε για μακαρονάδα και πάντα στις μακαρονάδες έχουμε ψιλοκομμένα τα υλικά. Και ρίχνω τα πολύτικα λουκάνικα μέσα στο τηγάνι μαζί με τα κρεμμύδια. Και τώρα, εδώ θέλουμε σοτάρισμα σε πολύ δυνατή φωτιά για αρκετά λεπτά μέχρι να πάρουν χρώμα τα λουκάνικα. Αυτά τα πολύτικα λουκάνικα είναι τόσο ιδιαίτερα στη γεύση τους, τόσο ξεχωριστά, που θα δείτε ότι εδώ στη σάλτσα δεν βάζω πολλά υλικά. Λίγα υλικά και καλά, γιατί θέλω να απολαύσω τη γεύση τους αυτή τη βαθιά. Και σιγά σιγά βλέπετε ότι παίρνουν χρώμα και αρχίζουν και μοσχοβολάνε πολύ ωραία. Και εδώ καρμελώνουν πολύ ωραία και τα κρεμμύδια. Έτσι θέλω να πάρουν ωραίο χρώμα, χρυσόξανθο. Και συνεχίζω τώρα με τα υπόλοιπα υλικά. Πιπεριές κόκκινες, γλυκές, κομμένες σε λεπτές λωρίδες. Και ακόμη ένα είδος πιπεριάς, αυτές εδώ τις πολύ ωραίες πράσινες, τις χαλαπένιος. Αυτές είναι μεξικάνικες. Τώρα υπάρχουν πια και στην ελληνική αγορά, τις καλλιεργούν εδώ στην Ελλάδα. Έχουν χαρακτηριστικό άρωμα και χαρακτηριστική γεύση και πολύ ωραίο κάψιμο. Είναι σούπερ αρωματικές. Μ' αρέσουν πάρα πολύ να τις βάζω σε σάλτσες που θέλω να είναι πικάντικες, γιατί είναι και πικάντικες, αλλά παράλληλα είναι και πάρα πολύ ωραίες αρωματικές. Και εδώ με τα λουκάνικα ταιριάζουν απίθανα. Και ναι, θέλει προσοχή, αλλά αν τη συνηθίζετε, πραγματικά είναι κόλλημα μεγάλο. Θα σας αρέσουν και θα σας εντάξετε στο καθημερινό μαγείρεμα. Εδώ έχω χαλαπένιους, κομμένες σε λεπτές φέτες. Ταιριάζουν τόσο πολύ με το χοιρινό κρέας, με τα λουκάνικα. Ταιριάζουν πολύ ωραία και με τα θαλασσινά. Ένα γρήγορο σοτάρισμα. Τώρα έχουμε δυνατά αρώματα. Και τελευταία κίνηση, σβήνω με λευκό κρασί
Και εδώ προσθέτω, θυμάρι σε λάδι. Μία πολύ ωραία λύση για να έχουμε μυρωδικά στην κουζίνα μας όλο τον χρόνο. Και έτσι όπως είναι επεξεργασμένο μαζί με το λάδι, έχουμε πολύ έντονο άρωμα, πολύ ωραία γεύση, δυνατή γεύση, γιατί χρησιμοποιούμε μεγάλη ποσότητα από φύλλα θυμαριού για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Και φυσικά ταιριάζει απόλυτα με τα υπόλοιπα υλικά. Και το θυμάρι, ξέρετε, ταιριάζει σε πάρα πολλά μαγειρέματα. Είναι σημαντικό γιατί δίνει ωραία γεύση σε αυτή τη σάλτσα. Η σάλτσα είναι έτοιμη και πάμε τώρα στα ζυμαρικά. Παραδοσιακά ζυμαρικά, στριφτάρια, ιδιαίτερο σχήμα. Ζυμωμένα με λιαστή ντομάτα και ελιά. Έχω μια πολύ ωραία βάση και κάθε φορά που μαγειρεύω σκέφτομαι τι έχω σαν βασικό υλικό και έτσι χτίζω σιγά σιγά τα περιφερειακά για να κάνω τη σάλτσα για παράδειγμα εδώ στα ζυμαρικά. Σκέφτηκα λιαστή ντομάτα και ελιά, δύο ωραία υλικά, ταιριάζουν με το θυμάρι, ταιριάζουν με τα λουκάνικα. Λέω τα λουκάνικα ταιριάζουν με τις πιπεριές, βάλε και μια χαλαπένιο και να λοιπόν το αποτέλεσμα βγήκε μια ωραία σάλτσα η οποία μέχρι στιγμής μοσκοβολάει και τώρα πάμε να ολοκληρώσουμε το μαγείρεμα. Εδώ τα ζυμαρικά αυτά θα τα βράσω σε αλατισμένο νερό. Φτιαγμένα από συμμυγδάλι, από σκληρό σιτάρι, έχουν ωραίο κράτημα. Όταν βράσουν, ενώνονται με τα υπόλοιπα υλικά και έχουμε μια πολύ ωραία μακαρονάδα. Περιμένω λοιπόν να βράσουν τα στριφτάρια, πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά και επιστρέφουμε για να σερβίρουμε. Για 4 μερίδες στριφτάρια με πολύτικα λουκάνικα και χαλούμι θα χρειαστείτε 500 γραμμάρια στριφτάρια με λιαστή ντομάτα και ελιά. Ένα πακέτο πολύτικα λουκάνικα. 100 ml λευκό κρασί. 200 γραμμάρια χαλούμι. 2 κουταλιές της σούπας θυμάρι σε λάδι. 2 καυτερές πιπεριές χαλαπένιος. 2 κόκκινες πιπεριές κομμένες σε λεπτές λωρίδες. Ένα κρεμμύδι. Ελαιόλαδο. Αλάτι. Φτάσαμε στο σερβίρισμα. Τελευταία κίνηση. Ρίχνω το χαλούμι. Το χαλούμι πρέπει να ζεσταθεί για να βγάλει τη γεύση του. Άρα, λίγα δευτερόλεπτα σε δυνατή φωτιά. Διάλεξε χαλούμι γιατί έχει ξεχωριστή γεύση και έχει ωραία υφή. Εδώ θα προσέξετε να μην το παραμαγειρέψετε, δηλαδή μην το αφήσετε πολύ ώρα μέσα στη ζεστή σάλτσα γιατί μετά γίνεται πολύ λαστιχωτό. Εδώ είναι ο ιδανικός χρόνος. Η σάλτσα είναι έτοιμη και ρίχνω τα ζυμαρικά. Αυτό που εντυπωσιάζει εδώ είναι το κράτημά τους. Έχουν βράσει σωστά, ανακατεύω και έχουμε μια ξεχωριστή μακαρονάδα με πολύ ωραία αρώματα και ωραία γεύση φυσικά. Και πάμε για σερβίρισμα. Αυτό που θα νιώσετε κι εσείς όταν θα φτιάξετε αυτή τη μακαρονάδα είναι ότι θα δείτε πως όλες οι μυρωδιές είναι ξεχωριστές και μπορείτε να τις καταλάβετε μία-μία. Δηλαδή, μου έρχονται τα αρώματα από το λουκάνικο, από το θυμάρι, από τις χαλαπένιος. Είναι απίθανη η μακαρονάδα, σούπερ αρωματική. Στριφτάρια ζυμωμένα με λιαστή ντομάτα και ελιά, με υπέροχα πολύτικα λουκάνικα και σούπερ αρώματα από τις πιπεριές. Εύκολο, γρήγορο και πεντανόστιμο. Αυτό είναι.
Το πιάτο που θα φτιάξουμε τώρα έχει πολλά επίπεδα γεύσης. Αφορμή για να το φτιάξω πήρα από ωραία όσπρια τα οποία ναι μεν είναι καλοκαιρινά, όμως εμείς τα απολαμβάνουμε όλο το χρόνο. Φασόλια χάντρες. Γλυκά, πεντανόστιμα, θα τα μαγειρέψουμε με έναν τρόπο ώστε να κάνουμε μια ωραία βάση για να χτίσουμε μετά μια σαλάτα ή ένα ορεκτικό. Θα το σερβίρουμε όπως θέλουμε, στο οποίο θα βάλουμε και καπνιστό ψάρι. Και ξέρετε τι θα κάνουμε σήμερα? Θα κάνουμε μάθημα μαγειρικής εδώ στο Masterclass, πώς καπνίζουμε στο σπίτι μας ψάρι, όποιο ψάρι θέλουμε, νόστιμα, αρωματικά, αποτελεσματικά. Είναι μια τεχνική συναρπαστική. Με ωραία βάση λοιπόν με φασόλια και ένα καπνιστό ψάρι, φτιάχνουμε ένα υπέροχο πιάτο γεμάτο αρώματα, γεμάτο γεύση. Ξεκινάμε πρώτα από τα φασόλια, θα τα μαγειρέψουμε, θα τα αφήσουμε στην άκρη για να προχωρήσουμε μετά στο κάπνισμα του ψαριού. Και εδώ σε μια κατσαρόλα ξεκινάω το μαγείρεμα. Ξεκινάω λοιπόν σοτάροντας ελαιόλαδο, μια ποικιλία από λαχανικά που δίνουν γεύση στα όσπρια και μου κάνουν και μια πολύ ωραία σάλτσα. Εδώ δεν θα κάνω ντοματένια σάλτσα, θα κάνω μια ωραία λευκή σάλτσα με ωραία λαχανικά. Λοιπόν, ξεκινάω εδώ. Κρεμμύδι ψιλοκομμένο. Σέλερι ψιλοκομμένο. Και καρότο επίσης κομμένο σε μικρά κυβάκια. Τρία λαχανικά που συνηθίζω να μαγειρεύω με αυτά και μου δίνουν πολύ ωραία γεύση όταν θέλω να χτίσω ωραίες σάλτσες. Λοιπόν, σοτάρισμα για λίγα λεπτά. Και εδώ προσθέτω πολτό σκόρδου με ελαιόλαδο. Όταν έχουμε όσπρια δεν υπάρχει περίπτωση να μην βάλουμε και σκόρδο. Και ginger. Εδώ τώρα αρχίζουμε να κάνουμε πιο ωραία αρώματα, να βάζουμε πιο δυνατές γεύσεις στο φαγητό μας. Ginger τριμμένο, φρέσκο, αρωματικό. Και πάμε τώρα στα όσπρια. Φασόλια χάντρες, όπως σας είπα. Πλούσια σε πρωτεΐνες, φυτικές πρωτεΐνες. Οπότε είναι απαραίτητα στη διατροφή μας. Και με τον τρόπο αυτό, όπως τα έχουμε στην κατάπληξη, έτοιμα, καθαρισμένα, έχουμε μια μεγάλη ευκολία. Τα μαγειρεύουμε κατευθείαν από το σακουλάκι στην κατσαρόλα. Έχουν ωραία γλυκιά γεύση. Μαγειρεύονται γρήγορα. Δεν τα μουλιάζουμε από πριν. Άρα είναι πολύ εύκολο όσπριο. Και ταιριάζουν πολύ ωραία με αυτά τα αρώματα του ginger και του πορτοκαλιού που θα βάλω τώρα. Και εδώ έχουμε ένα πολύ ωραίο όσπριο που αν το μαγειρέψουμε έτσι όπως είναι ακριβώς και μπορούμε να το σερβίρουμε, έχουμε μια φασολάδα απλή, αρωματική. Αν όμως του βάλουμε δίπλα ένα ωραίο ψάρι καπνιστό, ένα αλαντικό, έχουμε ένα ξεχωριστό πιάτο. Και σήμερα κάνουμε ξεχωριστό πιάτο. Τα αρώματα του ginger εδώ δεν παίζονται και θα τα ενισχύσω και με αρώματα πορτοκαλιού. Πορτοκάλι και ginger είναι κλασικός συνδυασμός και ταιριάζει απόλυτα με τα όσπρια. Είναι ωραίο να ξεφεύγουμε από τα κλασικά, να δοκιμάζουμε και κάτι καινούριο. Σας δίνω λοιπόν μια πολύ ξεχωριστή αρωματική ιδέα. Εδώ τώρα ρίχνω χυμό πορτοκαλιού. Συμπληρώνω νερό. Ουσιαστικά τα σκεπάζω με νερό. Δεν αλατίζω τώρα, όπως κάνουμε όταν μαγειρεύουμε τα όσπρια πάντα, αλατίζουμε στο τέλος του μαγειρέματος. Ρίχνω και λίγο μαϊντανό ψιλοκομμένο. Θα κρατήσω και λίγο μετά για το σερβίρισμα. Και τα μαγειρεύω τώρα σε μέτρια ένταση, δηλαδή από το 9 πηγαίνω στο 6, στο 5 μάλλον, και τα αφήνω να μαγειρευτούν για 45 λεπτά μέχρι μία ώρα. Γιατί σας το λέω αυτό, γιατί η ένταση κάθε κουζίνας διαφέρει. Άρα θα τα βράσετε στα 45 λεπτά, θα τα δοκιμάσετε και αν κρατάνε ελάχιστα στο δόντι, θα τα μαγειρέψετε άλλα 10-15 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν. Εδώ το νόημα στις χάντρες είναι να μαγειρευτούν ωραία, να ποτίσουν από τα αρώματα της σάλτσας, χωρίς όμως να λιώσουν, να διαλυθούν. Αυτό είναι το ωραίο με τα όσπρια. Και επειδή θα κάνουμε ένα πιάτο στο οποίο θέλουμε να είναι ωραία κυρίαρχα και θα σερβίρουμε το καπνιστό ψάρι, θέλω να φαίνονται να έχουν ωραία υφή, να μην λιώσουν. Άρα, ξεκινάμε σε 45 λεπτά, δοκιμάζουμε,
Αν χρειαστεί ακόμη λίγο βράσιμο και απολαμβάνουμε πεντανόστιμες χάντρες. Πάμε να δούμε τώρα και την κάρτα με τα υλικά για τα φασόλια και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε το μαγείρεμα. Για τα φασόλια χάντρες με τζίντζερ και καπνιστό σκουμπρί, για 6 μερίδες θα χρειαστείτε 1 πακέτο φασόλια χάντρες, 2 ψιλοκομμένα κρεμμύδια, 2 κουταλάκια του γλυκού πολτό σκόρδου με ελαιόλαδο, 2 καρότα, 2 κλωναράκια σέλερι, 250 ml χυμό πορτοκαλιού, ξύσμα από ένα πορτοκάλι, 1 κουταλιά της σούπας τριμμένο φρέσκο τζίντζερ, 6 φιλετάκια καπνιστό σκουμπρί, 2 κουταλιές της σούπας ψιλοκομμένο μαϊντανό. Για τη βινεγκρέτ θα χρειαστείτε 5 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 4 κουταλιές της σούπας κρέμα βαλσαμικού ρόδι, ανθό αλατιού σε νυφάδες. Ελάτε να δούμε τι γίνεται στην κατσαρόλα με τα φασόλια. Έχουν βράσει υπέροχα, έχουν μαλακώσει ακριβώς, αλλά κρατάνε το σχήμα τους. Κοιτάξτε ωραία χρώματα και έχουν και πολύ ωραίες μυρωδιές. Σε αυτή τη φάση τώρα ρίχνω ανθό αλατιού για να τους δώσω γεύση. Ανθό αλατιού σε νυφάδες. Ιδανικός για το τέλος του μαγειρέματος. Και εδώ στα όσπρια μιλάμε ότι κάνει θαύματα. Αυτό μπορούμε τώρα να το σερβίρουμε έτσι από μόνο του όπως είναι. Είναι πεντανόστιμο. Εμείς βέβαια θα το προχωρήσουμε εδώ στο Masterclass. Πάμε να μάθουμε πώς καπνίζουμε στο σπίτι ψάρια για να κάνουμε έναν πολύ ωραίο συνδυασμό. Τα αφήνω στην άκρη για να πάμε τώρα στο κάπνισμα του ψαριού. Ιδανικό σκεύος για να καπνίσουμε ένα ψάρι είναι το wok. Αν δεν έχετε wok, μπορείτε να βάλετε μια πολύ μεγάλη κατσαρόλα. Εγώ βάζω το wok γιατί αντέχει στις πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Εδώ ξεκινάω στρώνοντας ένα φύλλο αλουμινόχαρτου. Και εδώ τώρα ρίχνω ρύζι, ένα ρύζι γλασέ, καρολίνα. Και ρίχνω φύλλα τσαγιού. Τα φύλλα τσαγιού θα βγάλουν το άρωμά τους και θα καπνίσουν το ψάρι. Εάν βάλω καπνιστό τσάι, τότε θα έχω και πιο έντονα αρώματα. Ανακατεύω. Και να σας πω τώρα γιατί βάζω το ρύζι. Θα βάλω μια σχαρίτσα και επάνω θα κουμπίσω τα φυλάδια του ψαριού. Όπως θα καπνίζονται, θα στάζουν οι χυμοί τους εδώ μέσα στο wok. Για να μην λερώσουν λοιπόν την βάση του wok, θα πέφτουν μέσα στο ρύζι. Το ρύζι απορροφάει τους χυμούς και είμαστε μια χαρά. Εάν δεν έχουμε καπνιστό τσάι, μπορούμε να βάλουμε τσάι και μετά να προσθέσουμε άρωμα καπνού. Το άρωμα καπνού μπορούμε να το βρούμε σε δύο μορφές. Είτε σκόνη στα καταστήματα με τα μπαχαρικά, είτε σε υγρή μορφή. Λέγεται υγρός καπνός. Με τον υγρό καπνό τι κάνουμε, ενισχύουμε αρωματικά ό,τι ψήνουμε. Είναι ιδανικός για παρασκευές σε μπάρμπεκιου ή ιδανικός για να κάνουμε καπνιστά ψάρια ή καπνιστά κρέατα. Εδώ έχει αρχίσει ήδη να ζεσταίνει το μείγμα και αρχίζουν και βγαίνουν τα αρώματα του ψαγιού. Έχω βάλει μια ποικιλία από πράσινο και μαύρο τσάι. Και θα προσθέσω και άρωμα καπνού. Το άρωμα καπνού μπορούμε να το βρούμε και στα καταστήματα με τα μπαχαρικά και στα σούπερ μάρκετ. Το αφήνω τώρα εδώ και πάμε τώρα στο ψάρι. Ιδανικό ψάρι για κάπνισμα είναι οποιοδήποτε λιπαρό ψάρι. Δηλαδή, ο τόνος, το σκουμπρί ή ο κολλιός και ο σολομός. Αυτά τα τρία ψάρια, επειδή είναι πολύ λιπαρά, είναι ιδανικά για να ποτίσουν από το άρωμα του καπνού και να αποκτήσουν πολύ ωραία γεύση και υπέστροφα. Εδώ τώρα έχω μικρά σκουμπριά. Έχω μόνο το φιλέτο τους. Και όποιο ψάρι και αν χρησιμοποιήσετε, θα κάνετε ακριβώς την ίδια διαδικασία. Δηλαδή, θα πάρετε και θα ρίξετε πρώτα ανθό αλατιού. Μην τρομάζετε με την ποσότητα, μετά θα το σκουπίσω. Και ζάχαρη μαύρη ακατέργαστη με την υγρασία της. Και ουσιαστικά έτσι κάνω ένα γρήγορο μαρινάρισμα. Αν έχετε χρόνο, μπορείτε να το αφήσετε για λίγη ώρα στο ψυγείο. Αν μιλάμε για μεγάλο φιλέτο σολομού, καλό είναι να το αφήσουμε για μία ώρα στο ψυγείο. Όταν μιλάμε για μικρά τέτοια φιλετάκια, όπως εδώ στο σκουμπρί, απλά αλείφω αυτά τα δύο υλικά επάνω στο ψάρι με τα χέρια μου και μετά τα βάζω εδώ στη σχαρίτσα, μέσα στο wok και τα αφήνω για λίγα λεπτά να καπνιστούν. Διαδικασία γρήγορη, εύκολη και αποτέλεσμα απίστευτο. Κοιτάξτε τι κάνω εδώ. Παίρνω έτσι με τα χέρια μου, τρίβω τα υλικά.
Αφού δουλέψουμε λοιπόν τα φιλέτα του ψαριού έτσι με τα χέρια μας, προσεκτικά, απομακρύνουμε όση περισσότερη ποσότητα από ζάχαρη και αλάτι μπορούμε και τα βάζουμε με τη σειρά επάνω στη σχαρίτσα. Έτοιμο για κάπνισμα. Και πάμε στο wok τώρα να κάνουμε το σπιτικό καπνιστό ψάρι. Να τα αρώματα του καπνού. Βάζω τη σκάρα εδώ. Κλείνω πολύ καλά. Αφήνω για 10 λεπτά περίπου. Αυτά τα φιλετάκια είναι πολύ λεπτά. Θέλουν 10 λεπτά ακριβώς για να καπνιστούν και να πάρουν πολύ ωραίο άρωμα, υπέροχη γεύση. Είναι ένας συγκλονιστικός μεζές. Εάν έχουμε μεγαλύτερα φιλέτα σολομού, εκεί θα περιμένουμε περίπου στα 20-25 λεπτά. Λοιπόν, εδώ για το σκουμπρί 10 λεπτά. Αφήνουμε καπνιστή, πάμε να δούμε την κάρτα των υλικών για το καπνιστό ψάρι και επιστρέφουμε για να συνθέσουμε αυτό το ωραίο πιάτο. Για σπιτικό καπνιστό ψάρι θα χρειαστείτε 1 κιλό φιλέτα ψαριού, μπακαλιάρο ή σκουμπρί ή σολομό, 3 κουταλιές της σούπας ανθόλατιου σε νυφάδες, 3 κουταλιές της σούπας μαύρη ζάχαρη, 250 γραμμάρια ρύζι, 100 γραμμάρια φύλλα τσαγιού, λίγες σταγόνες υγρού καπνού, αλουμινόχαρτο. Αυτό είναι υπέροχα αρώματα καπνού. Εδώ τα ψάρια έχουν καπνιστεί στην εντέλεια, τα φιλετάκια από το σκουμπρί. Δεν μαγειρεύονται, καπνίζονται. Οπότε είναι πολύ τρυφερά, πολύ ευαίσθητα. Θέλει πολύ προσοχή έτσι όπως θα τα ξεκολλήσουμε από τη σκάρα για να τα μεταφέρουμε για να τα σερβίρουμε. Οι μυρωδιές απλά δεν παίζονται, είναι συγκλονιστικές. Και βλέπετε, υπάρχει τρόπος να καπνίσουμε το δικό μας ψάρι στο σπίτι, ωραία, αποτελεσματικά και να τους καταπλήξουμε όλους. Πάμε δίπλα εδώ. Έτοιμα και τα φασόλια χάντρας, οπότε πάμε για το σερβίρισμα. Ξεκινάω μια ωραία βάση από τα φασόλια. Και πριν σερβίρω το ψάρι, πάμε να κάνουμε και μια ωραία συνοδευτική βινεγκρέτ. Γιατί εδώ έχουμε ωραία βάση, έχουμε ωραίο καπνιστό ψάρι, θέλουμε και μια βινεγκρέτ με δύναμη. Απλή και ουσιαστική, με δύο υλικά. Ελαιόλαδο και κρέμα βαλσαμικού με ρόδι. Μια ωραία έξυπνη ιδέα, γιατί έχουμε γλυκόξινη γεύση, έχουμε υπέροχη γεύση από το ρόδι, βγάζει όλη του τη γεύση και καταλαβαίνετε τώρα ότι είναι πολύ ξεχωριστή. Εννοείται ότι όταν έχω ψάρι, έχω όσπρια, το dressing που ταιριάζει απόλυτα είναι αυτό εδώ, αυτή είναι η ιδανική κρέμα για αυτό το σερβίρισμα. Εδώ θέλω ελάχιστο ανθό αλατιού. Καταρχάς να σας πω ότι όταν θα ετοιμάσετε το δικό σας καπνιστό ψάρι, μπορείτε να το σερβίρετε μόνο του έτσι ακριβώς όπως είναι, με αυτή την κρέμα βαλσαμικού για να απολαύσετε ένα συγκλονιστικό πιάτο. Την κρέμα αυτή όμως μπορώ να τη σερβίρω με ψητό κρέας. Δοκιμάστε να κάνετε ένα ωραίο γλάσο σε ένα ωραίο κοτόπουλο ή σε αρνί ή σε παϊδάκια. Είναι απίθανη. Έχει ωραία φουρτένια γεύση. Είναι απίθανη. Να το λοιπόν, ωραίο. Παχύρευστο dressing, μια πολύ ωραία βινεγκρέτ. Ρίχνω τη βινεγκρέτ πάνω από τα φασόλια χάντρες. Ρίχνω και λίγο μαϊντανό. Απίθανο αρωματικό πιάτο. Πάμε τώρα στο ψάρι. Εδώ με προσοχή τα φιλετάκια. Θέλω να σας δείξω και από την κάτω πλευρά πώς μαγειρεύονται. Βλέπετε, έχουν μαγειρευτεί γιατί είναι τόσο τρυφερά. Έχουν ψηθεί και μέσα στο εσωτερικό τους. Και το κυριότερο, έχουν υπέροχη γεύση γιατί τα έχω μαρινάρει σε μαύρη ζάχαρη και αλάτι και μετά έχουν και το άρωμα του καπνού. Απλά τέλεια. Και πάμε για σερβίρισμα.
πολύ προσεκτικά, επειδή είναι πολύ τρυφερά. Αυτό είναι. Αρωματικά φασόλια χάντρες με ωραία σάλτσα και σπιτικό καπνιστό σκουμπρί. Ένας υπέροχος συνδυασμός που θέλω να το δοκιμάσετε, γιατί όπως βλέπετε γίνεται πολύ εύκολα, πολύ απλά, με κοινά υλικά, αλλά με ένα αποτέλεσμα συγκλονιστικό. Για το σπιτικό καπνιστό ψάρι, μαρινάρουμε πρώτα τα φιλέτα των ψαριών με ανθό αλατιού και μαύρη ζάχαρη. Μετά, καλύπτουμε το εσωτερικό ενός wok ή βαθιάς κατσαρόλας με αλουμινόχαρτο. Βάζουμε ρύζι και φύλλα τσαγιού και αφήνουμε το σκεύος στην εστία για λίγα λεπτά μέχρι να ζεσταθεί. Στάζουμε μερικές σταγόνες υγρού καπνού και μετά βάζουμε πάνω από το ρύζι μία σχάρα με τα φιλέτα των ψαριών. Σκεπάζουμε το σκεύος και αφήνουμε για 5-6 λεπτά σε δυνατή φωτιά χωρίς να ανοίξουμε το καπάκι. Την Κυριακή στο Masterclass. Στο Κυριακάτικο Masterclass ετοιμάζουμε ένα ξεχωριστό μενού με φωλιές από σφολιάτα και φιλετάκια στον κανό, το πιο νόστιμο κρασάτο κοτόπουλο, ένα γρήγορο εντυπωσιακά νόστιμο ορεκτικό με σαλάμι αέρος και τα πιο μαθηστικά κέικ με κόκκινο κρασί και σοκολάτα. Masterclass με τον Βαγγέλη Βρίσκα. Κυριακή στις 3 το μεσημέρι. Πάμε να κάνουμε ένα διαφορετικό σουβλάκι, το οποίο θα σας θυμίζει το γύρο, αλλά όμως είναι μαγειρεμένο με άλλο τρόπο. Η αίσθηση όμως και η νοστιμιά που θα πάρουμε είναι ακριβώς η ίδια. Κυπριακές πίτες, γεμιστές με ωραίο, τρυφερό, χοιρινό κρέας. Μαγειρεμένο και μετά ξεψαχνισμένο. Έχει μια ωραία διαδικασία. Πάμε να δούμε πώς θα ξεκινήσουμε για να φτιάξουμε διαφορετικά σουβλάκια που είμαι σίγουρος ότι θα σας αρέσουν. Πάμε λοιπόν εδώ στην κατσαρόλα να ξεκινήσουμε το μαγείρεμα. Και ξεκινάω το σοτάρισμα εδώ στην κατσαρόλα, κρεμμύδι και λάδι. Σας είπα ότι σήμερα μαγειρεύουμε τρυφερό χοιρινό. Γι' αυτό έχω μπριζόλες από λαιμό. Είναι από τα πιο τρυφερά κομμάτια. Τα ρίχνω και αυτά εδώ τα κομμάτια του λαιμού. Μπριζόλες ουσιαστικά. Συμπληρώνω και λίγο λάδι ακόμη. Και σοτάρω σε δυνατή φωτιά, έτσι ώστε να πάρουν χρώμα και από τις δύο πλευρές, γιατί αυτό το χρώμα που θα πάρουν είναι ακριβώς η ένδειξη ότι αρχίζουν και αναπτύσσουν πολύ ωραία γεύση. Τις κάνω λοιπόν πολύ πιο νόστιμες έτσι. Θέλω λίγα λεπτά σε δυνατή φωτιά για να ρίξω και τα υπόλοιπα υλικά. Και ελάτε τώρα να δούμε μέσα στην κατσαρόλα τι γίνεται. Τι θέλω να σας δείξω. Εδώ, όπως σοτάρω το κρέας, αρχίζει και πιάνει κάτω.
Εδώ αρχίζει και γλασάρι. Και αυτά τα γλάσα είναι πολύτιμα γιατί αυτά μου δίνουν φοβερή νοστινιά μέσα στη σάλτσα και κατ' επέκταση και στο κρέας. Αφού λοιπόν πάρει χρώμα από τη μία πλευρά, γυρίζω το κρέας να πάρει χρώμα και από την άλλη. Κοιτάξτε τι ωραίο που είναι. Και είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος για να μαγειρέψουμε το χοιρινό κρέας. Και ειδικότερα όταν είναι έτσι κομμένο σε φέτες όπως αυτές οι μπριζόλες λαιμού. Και συνεχίζω τώρα στα υπόλοιπα υλικά. Εδώ έχω ρίγανη. Και γλυκιά πάπρικα. Βλέπετε ότι βάζω δύο υλικά που βάζουμε και στο χοιρινό γύρο, δηλαδή ρίγανη και πάπρικα. Μόνο που εδώ το μαγειρεύουμε με διαφορετικό τρόπο, όχι όλη αυτή η ετοιμασία του γύρου, πιο γρήγορος τρόπος, πιο εύκολος, πιο ωραίο αποτέλεσμα, πιο τρυφερό κρέας. Στο τέλος όμως, όταν θα δοκιμάσουμε αυτές τις γεμιστές πίτες κυπριακές, θα τρώμε ένα πολύ ωραίο σουβλάκι. Λοιπόν, πάμε. Γυρίζω και από αυτή την πλευρά. Τώρα έχουν ξεροψηθεί στην εντέλεια. Ξαναρίχνω ρίγανη και πάπρικα και από την άλλη πλευρά, στις μπριζόλες. Και εδώ τώρα θα ρίξω δύο υλικά που θα τις κάνουν μαλακές, τρυφερές και νόστιμες. Μπύρα. Μια ωραία ξανθιά μπύρα, τύπου Lager. Και χυμό πορτοκαλιού. Αν βέβαια τώρα μαγειρέψουμε αυτό το κρέας για τα παιδιά μας, δεν θα βάλουμε πύρα, θα βάλουμε νερό ή ένα ζωμό κοτόπουλου ή ζωμό κρέατος. Εδώ όμως τώρα θέλω να σας κάνω την ωραία εκδοχή, τη δυνατή εκδοχή και η μπύρα επιβάλλεται. Ένα υλικό ακόμη, αλάτι, λίγο ανθό αλατιού, θα αλατίσουμε και στο τέλος. Εύκολο ο τόπος, έτσι. Και εδώ τώρα χαμηλώνω την αστεία, πάμε από το 9 στο 4 και μαγειρεύουμε τις μπριζόλες για μία ώρα τουλάχιστον σε αυτή την ένταση και παράλληλα τσεκάρουμε την κατσαρόλα. Εάν αρχίσει και στεγνώνει το μείγμα, προσθέτουμε και λίγο νερό. Όμως τα υγρά που σας δίνω εδώ, δηλαδή η μπύρα και ο χυμός πορτοκαλιού, είναι αρκετά για να μου μαγειρέψουν το κρέας πολύ ωραία σε μία ώρα και να το κάνουν τρυφερό λουκούμι. Πάμε να δούμε την κάρτα υλικών και ξαναγυρίζουμε για να συνεχίσουμε το μαγείρεμα. Για το τρυφερό ψητό χοιρινό με κυπριακές πίτες, για 4 μερίδες θα χρειαστείτε 4 χοιρινές μπριζόλες λαιμού, 250 ml μπύρα, 2 κρεμμύδια κομμένα σε λεπτές φέτες, 250 ml χυμό πορτοκαλιού, 1 κουταλιά της σούπας ρίγανη, 1 κουταλιά της σούπας γλυκιά πάπρικα, ελαιόλαδο. Και για το σερβίρισμα θα χρειαστείτε 8 κυπριακές πίτες, 2 κρεμμύδια κομμένα σε πολύ λεπτές φέτες, 5 κουταλιές της σούπας ψιλοκομμένο μαϊντανό, 2 ντομάτες, 250 ml στραγγιστό γιαούρτι, 2 κουταλάκια του γλυκού πολτό σκόρδου με ελαιόλαδο, 1 κουταλιά της σούπας πάπρικα. Πάμε τώρα να κάνουμε τα συνοδευτικά για αυτό το ωραίο τρυφερό χοιρινό. Επειδή θα το σερβίρουμε μέσα σε κυπριακές πίτες, βάζω και τα υλικά που βάζουμε και εμείς στις πίτες. Δηλαδή, ντομάτα, κρεμμύδι, μαϊντανό, πάπρικα, ρίγανη και ένα είδος τζατζικιού, ουσιαστικά χωρίς αγγούρι. Γιατί εδώ έχω στραγγιστό γιαούρτι, θα βάλω και πολτό σκόρδου σε ελαιόλαδο. Οπότε έχουμε όλη τη γεύση χωρίς τις δυσάρεστες παρενέργειες που είναι κακοσμία. Βαρύ στομάχι, έχουμε πολύ ωραία γεύση από σκόρδο, ωραίο άρωμα, ταιριάζει απόλυτα με το χοιρινό. Θα βάλω και λίγο λάδι, ελαιόλαδο. Και λίγη πάπρικα. Και ανακατεύω το μείγμα και έχουμε μια πολύ ωραία σάλτσα γιαουρτιού. Ιδανική για κάθε είδος ψητού κρέατος. Πάμε τώρα στα κρεμμύδια. Εδώ έχω κόψει κρεμμύδια σε λεπτές φέτες και τα έχω αφήσει για μία ώρα μέσα σε νερό με παγάκια. Και έτσι βγάζω την αψάδα τους, διατηρούνται τραγανά, δεν είναι τόσο βαριά στο στομάχι μου
και γίνονται πάρα πολύ γλυκά και πολύ νόστιμα. Και είναι ωραίος τρόπος να προετοιμάζουμε τα κρεμμύδια όταν τα σερβίρουμε μαζί με ψητό κρέας, όπως κάνουμε σήμερα, ή όταν τα βάζουμε σε μια σαλάτα, σε μια χωριάτικη σαλάτα για παράδειγμα. Και θα καταλάβετε ότι είναι πολύ τραγανά έτσι όπως τα στίβετε με το χέρι σας και φυσικά όταν θα τα δοκιμάσετε. Και το κυριότερο είναι πιο εύπεπτα. Και εδώ προσθέτω μαϊτανό και γλυκιά πάπρικα. Και ανακατεύω. Και κάνουμε μια πολύ ωραία, γρήγορη, τραγανή κρεμμυδοσαλάτα. Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με το κρέας. Εδώ. Να σας πω ότι το θέλουμε ζεστό. Μόνο έτσι γίνεται ωραία αυτή η διαδικασία, γιατί θα το ψαχνίσω. Οι μυρωδιές είναι ανεπανάληπτες, δεν χρειάζονται λόγια. Έχουμε βάλει ωραία μυρωδικά, ωραία μπαχαρικά, ωραία υλικά και μοσκοβολά η κουζίνα μας. Έχει μαγειρευτεί στην εντέλεια και το κυριότερο, κοιτάξτε, λιώνει. Έτσι όπως το πιάνουμε τη σπίδα, λιώνει πραγματικά. Είναι λουκούμι. Βγάζω όσο μπορώ στραγγιστά χωρίς τη σάλτσα τις μπριζόλες. Κοιτάξτε πώς έχει γίνει. Αυτό ήθελα. Εννοείται πως σε αυτή τη φάση του μαγειρέματος το κρέας είναι έτοιμο να σερβιριστεί. Δηλαδή, αν είχα δίπλα ρύζι, ένα ωραίο πουρέ πατάτας, έχουμε ένα τέλειο γεύμα. Αλλά εμείς το προχωράμε και το κάνουμε ακόμη κάτι πιο νόστιμο και πιο ξεχωριστό. Πάμε λοιπόν εδώ στην άκρη και φέρνω μια αντικολλητική σχάρα εδώ για να ψήσουμε το κρέας. Και πάμε τώρα εδώ στο κρέας. Παίρνω τα κομμάτια του κρέατος και με το πιρούνι τα ξεψαχνίζω. Σε μεγάλα κομμάτια, δεν θέλω να τα διαλύσω τελείως. Και τα κομμάτια αυτά του κρέατος θα τα ψήσω εδώ στην αντικολλητική σχάρα να ξεροψηθούν και να κάνουμε ένα πεντανόστιμο σουβλάκι. Και γι' αυτό διάλεξα μπριζόλες λαιμού, γιατί και αυτό το λιπάκι που έχουν μέσα είναι πολύτιμο. Και βλέπετε εδώ, θέλω το κρέας όσο γίνεται πιο στραγγιστό από τη σάλτσα του. Θέλω όσο γίνεται πιο στεγνό. Γι' αυτό το παίρνω προσεκτικά, με πιρούνι, με μία τσιμπίδα. Και τώρα, αφού ζεσταθεί πολύ καλά η σχάρα, το ρίχνω και το αφήνω να ξεροψηθεί. Και εδώ, για να ξεροψηθεί καλύτερα, το βοηθάω ρίχνοντας και λίγο ελαιόλαδο. Λίγα λεπτά θέλουμε σε πολύ δυνατή φωτιά. Το αφήνουμε για λίγο, το γυρίζουμε και από την άλλη πλευρά και έχουμε ωραίο γρατιναρισμένο, ψημένο χοιρινό κρέας. Είναι τρυφερό, είναι ξεροψημένο, τα έχει όλα. Και στο τέλος σαλατίζω και με ανθό λατιούς ενυφάδας για να του δώσω έξτρα νοστιμιά. Και είμαστε έτοιμοι για σερβίρισμα. Οι μυρωδιές δεν περιγράφονται, η εικόνα μιλάει από μόνη της. Πάμε να ξεκινήσουμε. Κυπριακές πίτες, χαραγμένες στη μέση. Βάζω λίγα κρεμμύδια στην αρχή. Μία-δύο ντομάτες. Χοιρινό. Και τη σάλτσα γιαουρτιού με τον πολτό σκόρδο.
Και νομίζω πως η εικόνα μιλάει από μόνη της. Εδώ στο Masterclass κάνουμε όλα τα σωστά βήματα, κάνουμε ό,τι πρέπει για να μαγειρεύουμε αποτελεσματικά τα πιο νόστιμα πιάτα. Και όταν θέλουμε ένα ωραίο, τρυφερό, χοιρινό κρέας και να το σερβίρουμε με αυτόν τον τρόπο, είδατε όλα τα βήματα από το μαγείρεμα στην κατσαρόλα μέχρι το ψήσιμο στην αντικολλητική σκάρα. Τώρα, για το αποτέλεσμα, μιλάει από μόνο του. Εδώ δεν μπορεί να αντισταθεί κανείς. Ωραίες κυπριακές πίτες, γεμιστές με τρυφερό χοιρινό κρέας, σούπερ αρωματικό, δελεαστικό, πεντανόστιμο. Είμαι σίγουρος ότι θα το δοκιμάσετε και αξίζει τον κόπο πραγματικά. Είναι μοναδική λιχουδιά. Για το τρυφερό ψητό χοιρινό με κυπριακές πίτες, σοτάρετε σε λίγο ελαιόλαδο τα κρεμμύδια και μετά ρίξτε τις μπριζόλες λαιμού. Αφού τις σοτάρετε και από τις δύο πλευρές, ρίξτε ρίγανη, πάπρικα, την πύρα, το χυμό πορτοκαλιού, λίγο αλάτι και μαγειρέψτε σε πολύ χαμηλή φωτιά για μία ώρα. Αφού μαγειρευτεί το κρέας, ξεψαχνίστε το με δύο πιρούνια. Βάλτε μία αντικολλητική σκάρα να κάψει και αφού την αλείψετε με ελαιόλαδο, ρίξτε το ξεψαχνισμένο χοιρινό και αφήστε το να ξεροψηθεί. Σερβίρετε με κυπριακές πίτες, ντομάτα, κρεμμύδι ψιλοκομμένο και γιαούρτι με σκόρδο και πάπρικα. Αυτά λοιπόν για σήμερα και συνεχίζουμε. Σας περιμένω εδώ όλους στο Masterclass για καινούργια μαθήματα μαγειρικής. Και μέχρι την επόμενη φορά, καλά μαγειρέματα. Γεια σας.